θα ήταν δύο. Η Ρωσία έτοιμη να εγκαινιάσει τον ισχυρότερο πύραυλο στην ιστορία. Οι ρωσικές στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις λοιπόν συνεχίζουν να προβαίνουν σε εξυγχρονισμό του πυρηνικού τους οπλοστασίου, σημειώνοντας συγκεκριμένα πρόοδο στο πρόγραμμα υιοθέτησης του διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου RS-28 Σαρμά. Πιο συγκεκριμένα, ο διοικητής των ρωσικών στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων Σεργέι Καρακάεφ δήλωσε πρόσφατα πως η διαδικασία ενσωμάτωσης του πυράβλου RS-28 Σαρμάτ προχωράει κανονικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πυραυλικά συστήματα 5ης γενιάς YARS και Avangard βρίσκονται ήδη σε επιχειρησιακή λειτουργία, ενώ το σύστημα RS-28 Σαρμάτ πλησιάζει και αυτόν την έναρξη λειτουργίας του. Ο Σαρμάτ είναι ένας βαρύς πύραυλος υγρού καυσίμου που θα εκτοξεύεται από σειλό. Οι εργασίες συνεχίζονται με σκοπό την ταχεία επιχειρησιακή ενσωμάτωση του νεότερου πυράβλου Σαρμάτ, τόνισε ο Ρώσος. Σύμφωνα με την ρωσική κρατική υπηρεσία ενημέρωσης ΤΑΣ, σήμερα το 88% του πυραυλικού οπλοστασίου των ρωσικών στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων αποτελείται από σύγχρονα συστήματα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αποφασιστικότητα του Κρεμλίνου να εξυγχρονίζει τα πυρηνικά αποτρεπτικά του μέσα. Ειδικά τώρα που ο κόσμος διανύει μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων, η Μόσχα βλέπει την πυρηνική τριάδα της ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεών της. Επιστρέφοντας στον RS-28 Σαρμάτ, φήμες στο διαδίκτυο θέλουν τις ρωσικές στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην υιοθέτηση του συστήματος. Σύμφωνα με αυτές τις μη επιβεβαιωμένες αναφορές, αυτός είναι και ο λόγος που η ενσωμάτωση του όπλου έχει καθυστερήσει. Πράγματι, από το 2022, όταν και το όπλο πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση μέχρι και σήμερα, το πρόγραμμα του SATAN-2, όπως τον αποκαλεί η Δύση, έχει καθυστερήσει σημαντικά. Η έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του πυράβλου έχει αναβληθεί αρκετές φορές, μάλλον λόγω τεχνικών ζητημάτων. Να μην ξεχνάμε πως το πρόγραμμα είναι και τρομερά φιλόδοξο. Ο RS-28 Σαρμάτ είναι ένας πύραυλος μήκους 35 μέτρων με επιχειρησιακή εμβέλεια 18.000 χιλιόμετρων και βάρος άνω των 208 τόνων. Όταν τεθεί και επίσημα σε λειτουργία, θα αποτελεί την αιχμή του δόρατος του πυρηνικού οπλοστασίου της Μόσχας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.